στην πατρίδα μας τουρίστες, οι οποίοι επιλέγουν την Ελλάδα για τις διατροφικές συνήθειες, για τη μεσογειακή διατροφή και βεβαίως για αυτό το οποίο θέλουν να μεταφέρουν πια και στην καθημερινότητά τους, στην δική τους πατρίδα και με προϊόντα ελληνικά, αλλά κυρίως αυτό το οποίο δίνει το σήμα της υγείας, της υγιεινής διατροφής, το οποίο εμείς μάλλον δεν το παρακολουθούμε τόσο όσο εκείνοι. Πάμε, γιατί μας περιμένει ο Προκόπης Αγγελόπουλος, για να συζητήσουμε πού λαμβάνουν τα πρώτα μηνύματα, Προκόπη, ή πού μπορούμε εμείς να τους μεταφέρουμε τα πρώτα μηνύματα από αυτόν τον υγιεινό τρόπο ζωής. Καλημέρα λοιπόν εδώ από την Χορέκα, την έκθεση που συνεχίζεται και σήμερα στο Metropolitan Expo, εδώ κοντά στο αεροδρόμιο, στο εκθεσιακό κέντρο. Και βεβαίως, ξεκινώντας από αυτό που λες, να πούμε πώς είναι δυνατόν κάποιος να έρχεται στην Ελλάδα, να την επισκέπτεται και να μην επιδιώκει να γευθεί τοπικές γεύσεις, τοπική κουζίνα, και όχι μόνο στα εστιατόρια ή στο μεσημεριανό ή το βραδινό του, αλλά και στο πρωινό του, που είναι πολύ βασικό. Εδώ λοιπόν το ξενοδοχειακό επιμελητήριο επιμελείται ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα του ελληνικού πρωινού. Βλέπουμε λοιπόν ήδη τοπικά προϊόντα συγκεκριμένα από την περιοχή της Πρέβεζας που είναι εδώ στο τραπέζι. Είναι μία από τις 6 περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό και παρουσιάζονται εδώ στο πλαίσιο της Χορέκα από το ξενοδοχειακό επιμελητήριο. Δίπλα μου είναι η κυρία Σύση Αγγελοπούλου, είναι υπεύθυνη επικοινωνίας και προβολής του προγράμματος ελληνικό πρωινό. Πείτε μου δύο λόγια, κυρία Αγγελοπούλου. Καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στο ελληνικό πρωινό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Το ελληνικό πρωινό αποτελεί μια εμπνευσμένη πρωτοβουλία, μια καινοτόμο δράση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου. Έχει μια πορεία περίπου 8 χρόνια, για την οποία είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Με πολύ αργά αλλά σταθερά βήματα, το ελληνικό πρωινό έχει ταξιδέψει σε όλη σχεδόν την Ελλάδα και θα συνεχίσει να ταξιδεύει. Έχουμε δημιουργήσει 41 τοπικά πρότυπα πρωινά, 6 από τα οποία φιλοξενούνται σήμερα στην 13η Χορέκα. Να πούμε τις περιοχές που φιλοξενούνται εδώ, παρουσιάζονται στο πλαίσιο της Χορέκα. Φέτος έχουμε μαζί μας την Ίω, την Πάρο, την Ήλο, την Κάλυμνο, τον Πόρο και την Πρέβεζα. Κοντά μας είναι ο κύριος Πολύκαρπος Χαλκίδης. Θα τον βρούμε στην συνέχεια, τον κύριο Χαλκίδη. Ο κύριος Πολύκαρπος Χαλκίδης είναι πρόεδρος της νέας Ένωσης Ξενοδόχων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Και θα τον συναντήσουμε λοιπόν εδώ, καθώς η περιοχή, η Πρέβεζα είναι μία από τις 6 περιοχές οι οποίες παρουσιάζονται εδώ πέρα στην έκθεση. Κύριε Χαλκίδη, ποια είναι τα τοπικά προϊόντα της Πρέβεζας που πλαισιώνουν αυτό το πρωινό? Να σας καλημερίσουμε και να σας καλωσορίσουμε στο νομό της Πρέβεζας. Όπως βλέπετε, έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα από τοπικά προϊόντα με εξαιρετικές γεύσεις. Θεωρώ ότι είναι ένας προνομιακός νομός. Πέρα από τις φυσικές ομορφιές που έχει, ο επισκέπτης θα πρέπει να γευτεί και το πρωινό του, γιατί η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί. Οπότε τα ελαιόλαδα με το γιαούρτι, με το τυρί, με το μέλι, αυτά μπορούν βάσει των αρχισεφ να φτιάξουν κάτι πολύ όμορφο και κάτι πολύ πρωτότυπο. Κάτι ετοιμάζουμε εκεί, βλέπω. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η προετοιμασία του πρωινού και αν δεν κάνω λάθος είναι τραχανάς αυτό. Θα μας πει ο κύριος Τάσος Τόλης, είναι επίτιμος πρόεδρος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος, που έχει ετοιμάσει και την πρόταση πρωινού που μόλις είδαμε. Εκεί λοιπόν τι ετοιμάζουμε, κύριε Τόλη? Ετοιμάζουμε τραχανά με ωραίο φρέσκο κρεμμύδι και τυρί φέτα. Θεωρώ ότι είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν που δείχνει αυτό μια αξία. Εδώ βέβαια το οποίο δείχνουμε με την κάμερα είναι τηγανίτες με μέλι. Δηλαδή έτσι, είναι παραδοσιακά προϊόντα. Ο τραχανάς είναι εκεί που είναι στην εστία αυτή τη στιγμή. Και το μαγειρεύουμε το τραχανά. Το μαγειρεύουμε. Αν γυρίσει ο Γιώργος Σιδέρης με την κάμερα δεξιά, να δείξουμε και τον τραχανά που ετοιμάζεται. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια συνέργεια και μια συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων, αλλά σίγουρα και με το Ξενοδοχείο. Ναι, ακριβώς. Ελλάδος, και εμείς προσπαθούμε με τεχνικές μεθόδους να αναδείξουμε τα τοπικά προϊόντα της περιοχής μας. Προσπαθούμε στην Ήπειρο γενικά και σήμερα στην Πρέβεζα να αναδείξουμε τον πρωτογενή τομέα, δηλαδή τα προϊόντα από τον πρωτογενή τομέα, ώστε να τα μαγειρέψουμε και να τα δημιουργήσουμε με πιο απλές μεθόδους, γιατί σίγουρα το πρωινό είναι ένα πρόγευμα και θέλει την απλότητα. Και αυτή την απλότητα την έχουμε κάνει και την έχουμε δημιουργήσει σήμερα. Έχουμε κάνει ωραία αυγά τα οποία δεν τα έχουμε τηγανίσει, τα έχουμε βράσει σε νερό. Τα αυγά. Είναι η πρόταση αυτή εδώ μπροστά μας. Η ολοκληρωμένη πρόταση που κάνουμε για την Πρέβεζα. Μάλιστα. Είναι ο δίσκος του πρωινού που όλοι θέλουμε και επιθυμούμε να έχουμε σε ένα πρωινό. Καθαρές γεύσεις. Να κλείσουμε, δεν ξέρω, με την κυρία Αγγελοπούλου, ίσως αν έχετε και εσείς κάποια ερώτηση από το στούντιο να τις κάνετε. Αγαπητέ Προκόπη, ναι, να ολοκληρώσουμε την κυρία Αγγελοπούλου.
Να κλείσουμε λοιπόν να μας πείτε ποιες περιοχές μέχρι τώρα είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα συνολικά και τι περιμένουμε στη συνέχεια για το ελληνικό πρωινό. Συνολικά αυτά τα 8 χρόνια έχουν ενταχθεί 41 πρωινά, 41 τοπικά πρωινά. Αυτό που ουσιαστικά στοχεύουμε να κάνουμε είναι να αναδείξουμε την τοπική γαστρονομική κουλτούρα κάθε τόπου, να την προβάλλουμε και να δημιουργήσουμε μια εμπειρία. Οι τουρίστες να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να αναζητήσουν το ελληνικό πρωινό. Και αυτός είναι ο βασικός στόχος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Προκόπη. Ευχαριστούμε, κυρία Αγγελοπούλου, και τους φίλους εδώ. Και από την Πρέβαζα ιδιαίτερα που μας έδωσαν αυτήν την όμορφη εικόνα που πρέπει σιγά σιγά, όπως κάνει και το επιμελητήριο, να την παρουσιάζουμε συγκροτημένα με τα προϊόντα τα συγκεκριμένα. Ωραία, γιατί εντάξει, φαίνεται ότι πολλοί εκ των επισκεπτών μας τα αναζητούν και στο εξωτερικό. Καλή είναι η κίνηση για να υπάρχουν και εξαγωγές. Να σε καλά, Προκόπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.